Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις σημαντικότερες και ανησυχητικότερες εξελίξεις για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να υφίστανται σε Μαριούπολη και Ντονμπάς. Αναφορικά με άλλα σημεία του μετόπου των επιχειρήσεων, η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, με τις ρωσικές δυνάμεις να σφυροκοπούν με πυρά μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, άλλες με ένταση όπως το Χάρκοβο, το Σούμι, το Μικολάγεφ και άλλες με μικρότερη ένταση όπως η Οδυσσός, το Κίεβο και το Λβίβ. Κοινό χαρακτηριστικό, ωστόσο, είναι ότι όλες οι παραπάνω πόλεις παραμένουν στα χέρια των Ουκρανικών δυνάμεων. Η Μαριούπολη είναι πλέον το Στράλιγκρατ του 21ου αιώνα, αφού οι οδομαχίες για την κατάληψη της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις είναι πολύ σκληρές και αιματηρές, με τις Ουκρανικές δυνάμεις να μάχονται και να αντιστέκονται στεναρά. Ωστόσο, το μέλλον της Μαριούπολης είναι προδιαγεγραμμένο, αφού η πόλη είναι περικυκλωμένη από όλες τις διευθύνσεις από ρωσικές δυνάμεις, ενώ ο Ουκρανικός στρατός αδυνατεί να σπάσει το ρωσικό κλειό τόσο από μέσα προς τα έξω, όσο και από έξω προς τα μέσα. Συνεπώς, είναι θέμα χρόνου η πτώση της πόλης. Επίσης, σε πολιτικό επίπεδο θα σηματοδοτήσει την πρώτη ουσιαστική νίκη του Πούτιν, αφού θα είναι η πρώτη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας η οποία θα πέσει στα χέρια των Ρώσων. Η Ουκρανία είναι ανήσυχη για τις επιχειρήσεις στον Ντονμπάς, αφού περιγράφουν την κατάσταση εκεί ως εξής. Μόνο η στρατιωτική κατάσταση στον Ντονμπάς, όπου διεξάγονται ενεργές εχθροπραξίες, αναπτύσσεται δυναμικά. Ο εχθρός προσπαθεί να κόψει τις βασικές διαδρομές που συνδέουν τις δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με την υπόλοιπη Ουκρανία. Στον Ντονμπάς, η ρωσική επίθεση είναι σε πολλά μέτωπα, αλλά και οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών επισημαίνουν. Τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να περικυκλώσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που κρατούν την άμυνα στα ανατολικά της Ουκρανίας. Προσεγγίζοντας τις από βορρά και νότο. Αυτό αναφέρεται στο μήνυμα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών στο Twitter. Russian troops are trying to surround the armed forces of Ukraine, which hold the defense in the east, approaching them from the north and south. Το πεδίο μάχης στη Βόρεια Ουκρανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό στατικό και οι ρωσικές δυνάμεις είναι πιθανό να περάσουν μια περίοδο αναδιοργάνωσης, προτού επαναλάβουν επιθετικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να περικυκλώσουν τις Ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά της χώρας, καθώς προχωρούν από το Χάρκοβο στο βορρά και τη Μαριούπολη στο νότο. Τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να προσπαθούν να παρακάμψουν τον Νικολάεφ, επιδιώκοντας να κινηθούν δυτικά προς την Οδυσσό, αναφέρουν οι μυστικές υπηρεσίες. Μιλάμε μάλλον για μια προσπάθεια του ρωσικού στρατού να περικυκλώσει τα ουκρανικά στρατεύματα στον Ντονμπάς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.